Καθυστέρηση, ε, ευτυχώς αναγυρίσαμε πίσω, εγώ να πω, μετά από όλο αυτό που έχουμε περάσει. Πρώτος ο μιλητής μαζί μας είναι ο Νίκος Τσεκούρας, ενθουσιώδης web-προγραμματιστής, μέλος της core ομάδα του Gutenberg, μπορείτε να τον βρείτε μετά να ρωτήσετε διάφορα, και εργάζεται και στην automatic. Αυτό που μου άρεσε από το βιογραφικό του είναι ότι προσπαθεί να κάνει το διαδίκτυο ένα καλύτερο μέρο. Για να δούμε. <Και> Νίκο. ευχαριστώ. Καλημέρα. Να σας καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά μου στο Work Camp ε, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και είμαστε, μπορούμε να κάνουμε αυτά, ε, αυτά τα συνέβρια ξανά και να βρισκόμαστε κοντά. Ας ξεκινήσω λέγοντας δύο πράγματα για εμένα, αν και μου είπε. Με παρουσίασε η Λένα. Ε, ονομάζομαι Νίκος Τσεκούρας. Ε, είμαι προγραμματιστής για πάνω από μία δεκαετία. Μένω στο Βόλο, ε, τα τελευταία περίπου δύο χρόνια είμαι μέλος της κορομάδας του Gutenberg και γράφω κώδικα για την Automatic. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι τα patterns και χτίζοντας με αυτά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν θέτοντας ένα μικρό στόχο. Να φτιάξουμε μια πολύ απλή about σελίδα, έχοντας σαν περιεχόμενο κάποιες βασικές ε, για εμάς. Θα σας δείξω ένα μικρό demo βίντεο με τη δημιουργία αυτής της σελίδας. Και αρχικά θα το κάνουμε με, χωρίς τη χρήση patterns. Αρχικά, όταν πάμε να δημιουργήσουμε μία σελίδα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το γνώρισμα σε όλους μας σάβιο καμβά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα τίτλο, το οποίο για εμάς θα είναι το about. Σαν βασικό περιεχόμενο, στα πλαίσια του μικρού μας demo, μπορούμε να πούμε ότι χρειαζόμαστε ένα heading με το όνομά μας. Θα χρειαστούμε ένα μικρό κείμενο, λίγες παραγράφους για σαν ένα μήνυ βιογραφικό, κάποια λίγα, λίγα πραγματάκια για εμάς. Και ένα ακόμα βασικό στοιχείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια φωτογραφία, μια φωτογραφία μας. Οπότε τώρα θα εισάγω τη φωτογραφία. Και το τελικό αποτέλεσμα χωρίς τη χρήση patterns είναι αυτό. Και στο front end μπορούμε να δούμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε δεν είναι το, και το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε. Ας πούμε τώρα λίγα πραγματάκια για να εξηγήσουμε τι είναι ακριβώς τα patterns. Τα patterns είναι προσχεδιασμένα layouts από, block, από blocks, τα οποία είναι έτοιμα για χρήση. Μόλις τα εισάγουμε στο περιεχόμενο, είναι απλά blocks. Οπότε στη συνέχεια μπορούμε να τα τροποποιήσουμε και να αλλάξουμε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι είναι δημιουργημένα από designers και μπορεί να είναι από πολύ απλά patterns, τα οποία μπορεί να αποτελούνται από ένα μόνο μπλοκ, μέχρι και πάρα πολύ πολύπλοκα, τα οποία μπορεί να είναι ε, ολόκληρε σελίδε. Γιατί να τα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν, Στην ουσία τα patterns μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ την εμπειρία επίξε, δημιουργία σε περιεχομένου. Πάρα πολύ γρήγορα, με λίγα clicks, και μπορούμε να φτιάξουμε complex layout από blogs σε δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επικεντρωθούμε στη δημιουργία του περιεχομένου μα μόνο, χωρί να σκεφτόμαστε το design, που πολλέ φορέ παίρνει πολύ χρόνο και πολλέ φορέ δεν έχουμε και τα αντίστοιχα, τις αντίστοιχες αυτές δυνατότητες. Πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για να εισάγουμε τα patterns στο περιεχόμενό μας, έχουμε το inserter, το βασικό inserter. Υπάρχει ένα σχετικά πιο καινούργιο view, το patterns Explorer, το οποίο είναι και αυτό προσβάσιμο μέσω από το Inserter. Και το Pattern Directory, το οποίο είναι ένας κατάλογος στο οποίο υπάρχουν διαθέσιμα πάρα πολλά patterns. Τώρα θα πάμε να συνεχίσουμε εκεί που αφήσαμε το προηγούμενο στόχο μας, στην πολύ απλή About σελίδα. Οπότε θα πάμε να δούμε πώς μπορούμε το ίδιο ακριβώς, την ίδια ακριβώς About σελίδα να την κάνουμε με τη, χρήση, με τη χρήση patterns. Αρχικά, όπως είπαμε πριν, ο πρώτος τρόπος για να εισάγουμε τα patterns είναι μέσω του inserter, οπότε μπορούμε να βρούμε ότι υπάρχει το tab των patterns και υπάρχει έτοιμο διαθέσιμο κάποιο... τα previews, κάποια patterns και βλέπουμε τα previews τους. Είναι χωρισμένα σε κατηγορίες για να είναι πιο εύκολη η αναζήτηση σύμφωνα με αυτό που θέλουμε οπότε μπορούμε να, να μας βοηθήσει αυτό. Και βλέπουμε εδώ πάνω στο pattern explore, το, το κουμπάκι Explore, οπότε ανοίγει ένα καλύτερο view, ένα μεγαλύτερο view, το οποίο είναι ένα full screen model σχεδόν, ε, το οποίο είναι καταλληλότερο για να βλέπουμε μεγαλύτερα preview το pattern και να επιλέξουμε. Μπορούμε να δούμε τις κατηγορίες, και επειδή στη συγκεκριμένη στιγμή θέλουμε να κάνουμε κάποιο about... Ε, κάποια About σελίδα, κοιτάμε την κατηγορία Pages. Οπότε εγώ θα επιλέξω αυτό και κάνοντας ένα απλό κλικ έχει σαχθεί ένα pattern στο περιεχόμενό μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα, καθώς τα patterns έχουν κάποιο έτοιμο Placeholder κείμενο, είναι να πάμε να αντικαθαστήσουμε το δικό μας περιεχόμενο πάνω σε αυτό. Οπότε αντικαθιστούμε το, το κείμενο, τη φωτογραφία και το heading και είναι έτοιμο. Οπότε το νέο αποτέλεσμα με τα patterns, με τα ίδια ακριβώ βομικά στοιχεία, είναι αυτό. Το οποίο είναι σίγουρα κάτι καλύτερο από, το απλώς, από το απλό παράδειγμα που δείξαμε πριν. Το ίδιο πράγμα τώρα μπορούμε να κάνουμε από το Patterns Directory. Αυτό που πρέπει να αναφέρω είναι ότι όπως είπαμε πριν κάποια previews από Patterns, είναι ότι αρκετά Patterns μοιάζανε τα styles μεταξύ τους και αυτό γίνεται και αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο γιατί προέρχονταν από το ίδιο theme. Όταν θέλουμε να έχουμε πραγματικά μεγάλη ποικιλία, μπορούμε να πάμε στο pattern directory. Στο οποίο μπορούμε να διαλέξουμε κάποιο pattern που, που μα ταιριάζει, να πάρουμε έμπνευση για κάτι καινούριο που δεν έχουμε καν σκεφτεί ε, ανάμεσα από πάρα πολλά patterns. Στο pattern directory μπορούμε να δούμε ότι είναι και, και εδώ πέρα είναι χωρισμένα ανακατηγορίες τα patterns για να μας βοηθήσουν να βρούμε πιο εύκολα ένα pattern ανάλογα με, με το τι χρειαζόμαστε. Και όπως βλέπετε, άμα κάνουμε hover πάνω από ένα, ένα pattern εμφανίζεται ένα κουμπάκι copy, οπότε στην ουσία θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να κάνουμε copy και να πάμε να επικολλήσουμε το περιεχόμενο. Όταν επιλέξουμε ένα pattern συγκεκριμένα, μπορούμε να δούμε ένα μεγαλύτερο preview από αυτό. Επίσης, μέσω των handlers μπορούμε να, να δούμε πώς φαίνεται σε διάφορα, ε, διαφορετικά μεγέθη φωνών. Και πατώντας το ένα κουμπάκι copy pattern, μπορούμε να πάμε στην ε, σελίδα μας, στον editor, και απλά να το επικολλήσουμε. Στη συνέχεια ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, να αντικαταστήσουμε το placeholder κείμενο με το δικό μας κείμενο, και πολύ σύντομα δηλαδή, πάλι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ίσως σε λίγα λεπτά στην πραγματικότητα, άμα ψάχναμε από την αρχή, να δημιουργήσουμε πάλι ένα πιο όμορφο περιεχόμενο, με πιο ωραίο design, λίγο πιο ξεχωριστό, από τα απλά βασικά δομικά στοιχεία που είχαμε στο πρώτο demo. Λοιπόν, πώς δημιουργούμε τα patterns. Τα patterns μπορούμε να τα δημιουργήσουμε απλά στο block editor. Χρειάζεται απλά να είμαστε δημιουργικοί και να πάμε να... να δημιουργήσουμε κάποια layout από blocks. Στη συνέχεια, το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρουμε το markup. Απλά να, κάνουμε, να αντιγράψουμε τα... τα blocks και τα οποία θα αποτελούν το, το περιεχόμενο ως pattern. Για την καταχώρηση μετά ενός, block pattern, χρησιμοποιούμε το... τη βοηθητική μέθοδο register block pattern και αντίστοιχα για την καταχώρηση μιας κατηγορίας, τη βοηθητική μέθοδο register block pattern category. Δεν θα αναφερθώ σε, στις εσωτερικές λεπτομέρειες και στις μικρές λεπτομέρειες για τις βοηθητικές με φόβους σε αυτή την παρουσίαση, καθώ ε, είναι εύκολα προσβάσιμη και διαθέσιμο το documentation. Γι' αυτό Υπάρχουν πάρα πολλά tutorials γι' αυτό. Αλλά αυτό που θα ήθελα να αναφέρω λίγο σχετικά με την καταχώρηση των patterns είναι δύο νέοι τρόποι καταχώρηση patterns, οι οποίοι βέβαια αφορούν θυμόφορου. Και αυτή θα είναι διαθέσιμη με την επόμενη έκδοση του WordPress στην 6. Σύντομα. Ο ένα τρόπο είναι ότι μπορούμε να καταχωρήσουμε patterns μέσω του theme JSON. Οι theme authors θα μπορούν πλέον να δηλώσουν patterns από το pattern directory επιλέγοντας κάποια patterns όποια θέλουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τεχνικά επιλέγοντας το slug οπότε με αυτόν τον τρόπο οι, offers, οι theme offers δεν θα χρειάζεται να έχουν όλα τα patterns τους σαν φυσικά αρχεία μέσα στο theme θα μπορούν να κάνουν επαναχρησιμοποίηση αν έχουν πολλά theme των ίδιων patterns και φυσικά να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε pattern θέλουν Οπότε ξεκινώντας με ένα παράδειγμα, Σα δείχνω συγκεκριμένα επίτηδε στην κατηγορία Headers, το οποίο ε, απλά γιατί θα βάλουμε ένα pattern σε αυτή την κατηγορία, ε, πηγαίνουμε στο Pattern Directory όπου είδαμε προηγουμένω. Πάμε στην κατηγορία Headers γιατί οι κατηγορίε από το Pattern Directory μεταφέρονται, στην ουσία χρησιμοποιούνται και στον editor. Οπότε διαλέγοντα το pattern που θέλουμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε το slug από πάνω από το URL, το οποίο είναι μοναδικό. Και στο theme μας, και στο αρχείο το theme.json συγκεκριμένα, βάζοντας το νέο πεδίο patterns και το slack που έχουμε επιλέξει, μπορούμε να δούμε ότι πλέον είναι δηλωμένο και έτοιμο για χρήση στην σελίδα μας. Οπότε κάνοντας ένα refresh, μπορούμε να δούμε ότι είναι διαθέσιμο και με ένα πολύ απλό κλικ θα μπει μέσα. Ο δεύτερος τρόπος, ο νέος τρόπος που θα είναι για το, την επόμενη έκδοση του WordPress είναι μέσω ενός ε, φακέλου, ενός directory το οποίο θα πρέπει να το ονομάσουμε patterns. Μέσα σε αυτό το φάκελο θα πρέπει να έχουμε PHP αρχεία και κάθε αρχείο θα πρέπει μπορεί, να ορίσει τα, τα μεταδεδομένα του, τα, τα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε ε, γενικά κατ τα, την καταχώρηση ενός pattern, ε, μεταγνωστά σε όλους μας plugin style headers. Οπότε βλέπουμε ένα παράδειγμα εδώ, που αυτό είναι ένα pattern που μπορεί να δηλώσει ένα theme. Πρέπει να είναι PHP αρχείο. Βλέπουμε ότι έχει ένα τίτλο, έχει ε, την περιγραφή, έχουμε keywords, είναι χωρισμένα με κόμμα όταν έχουμε ε, όταν μπορούμε να εισάγουμε περισσότερα δεδομένα, όπως οι κατηγορίες. Και στη συνέχεια έχουμε το markup, που είναι το απλά περιεχόμενο που είπαμε. Ε, υπάρχει ένας τρόπος ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, αν και δεν, είναι πολύ, δεν έχει γίνει πολύ προώθηση αυτού του συγκεκριμένου ε, feature, ότι μπορούμε να συσχετίσουμε patterns με συγκεκριμένα block types. Πού μας βοηθάει αυτό. Αυτό μας βοηθάει άμα έχουμε κάποιες custom λύσεις ε, κατά κύριο λόγο στο core τουλάχιστον αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται για προτάσεις σχετικών patterns με κάποια block types. Οπότε ένα παράδειγμα είναι το Query loop block και το template part block όταν πάμε να το τη στιγμή που το εισάγουμε στο περιεχόμενο μας δείχνει, μας προτείνει κάποια semantic patterns τα οποία έχουν συσχετιστεί με το συγκεκριμένο τύπο block. Ένας άλλος, ε, σε ένα άλλο σημείο που είναι χρήσιμο τα semantic patterns είναι τα pattern transformations, που είναι και αυτό κάτι λίγο πιο κρυμμένο αυτή τη στιγμή. Ε, γενικά δουλεύει καλύτερα για πιο απλά patterns, συνήθως για patterns που αποτελούνται από ένα block ή λιγότερα και κατά κύριο λόγο text block. Και στην ουσία αυτό που ενεργοποιούν, αυτό που μας βοηθάνε είναι να μπορέσουμε να μεταμορφώσουμε το υπάρχον περιεχόμενό μας σε ένα pattern, κατευθείαν. Οπότε για να το βγούμε αυτό με ένα παράδειγμα, θα πάω να δημιουργήσω ένα απλό code block, το οποίο είναι και text block, και έχω δημιουργήσει ένα semantic pattern με, ε, που το έχω συσκετήσει με το συγκεκριμένο τύπο, το code block. Οπότε γράφω ένα απλό περιεχόμενο και από κάτω θα ψάξω μέσω του inserter να βρω το συγκεκριμένο το pattern το οποίο το έχω φτιάξει αν και θα πήγαινα στην κατηγορία text για να βρω κάτι ανάλογο. Και κάνω αυτό το πρώτο βήμα αρχικά για να δούμε ότι άμα εισάγεις το pattern που είναι διαθέσιμο αρχικά χρησιμοποιεί το placeholder κείμενο που έχουμε βάλει. Οπότε βλέπετε το, το κείμενο που έχει και θα ακολουθούσαμε την προηγούμενη διαδικασία να το αντικαθιστήσουμε. Άμα υπάρχουν κάποια διαθέσιμα ε, semantic ε, patterns τα οποία μπορούν να κάνουν match για να μεταμορφωθεί το κείμενο. Στο block switcher του block, όταν το επιλέξουμε, θα εμφανιστεί ένα νέο menu item, το patterns. Οπότε, κάνοντα κλικ εκεί, θα μας έδειχνε τα διαθέσιμα patterns που μπορούμε να το μεταμορφω... μεταμορφώσουμε. Οπότε, όπως βλέπετε, κάνοντα εκεί το κλικ, έχει. Έχει, μπει, έχει χρησιμοποιηθεί το υπάρχον περιεχόμενο. Ε, ας πούμε λίγα λόγια τώρα για το τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον σχετικά με τα patterns. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε θα είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη αύξηση των διαθέσιμων patterns, είτε από ε, themes, από plugins και φυσικά από το pattern directory. Θα πρέπει να αναφέρω ότι το Pattern Directory σχετικά πρόσφατα είναι ανοιχτό ε, 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 για υποβολή patterns από οποιονδήποτε. Ε, οπότε, μόλις περάσουμε αυτή τη διαδικασία, το pattern που θα έχουμε φτιάξει θα είναι διαθέσιμο για όλο τον κόσμο. Φυσικά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, κάποια guidelines που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά είναι παρόμοια με, τα, ε, με αυτά των themes και των plugins. Το δεύτερο πράγμα που θα δούμε, που ήδη έχουν ξεκινήσει πολλές εξερευνήσεις, είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία της δημιουργίας περιεχομένου. Ο χρήστης να μην έρχεται αντιμέτωπο με τον άβιο καμβά που είδαμε πριν, αλλά να γίνονται προτάσεις, να του προτείνουμε patterns για να έχει ένα boost αρχικά, για να ξεκινήσει πιο γρήγορα και να έχει όλη την έμπνευση που χρειάζεται και να γίνει πιο όμορφα και πιο γρήγορα. Όπως είπαμε πιο πριν, όπως αναφέραμε πιο πριν, τα patterns μόλις μπουν στο περιεχόμενο μια σελίδα είναι απλά blocks. Έχει γίνει ήδη ορατή όμως η ανάγκη, κυρίως κατά τη δημιουργία templates και λίγο πιο εξειδικευμένων σελίδων, να έχουμε patterns σαν διακριτές ενότητες, σαν πιο σταθερά στοιχεία. Αυτό θα βελτιώσει την εμπειρία δημιουργία περιεχομένου και κάνοντα το χρήστη να επικεντρωθεί περισσότερο στη διαχείριση μεγαλύτερων ενωτήτων χωρί να ασχολείται πολύ με τι εσωτερικέ λεπτομέρειε. Για να γίνει αυτό, τα patterns θα πρέπει να έχουν περισσότερο έλεγχο. Τα patterns θα πρέπει να έχουν styles και κάποιες ρυθμίσεις με τα οποία θα μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση και τη συμπεριφορά των blogs από, τον οποίο, από τα οποία αποτελούνται. Αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε σαν ένα theme JSON, αλλά για μια συγκεκριμένη ενότητα. Θα είναι τα patterns. Ε, ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ότι θα μπορούσαμε σε ένα, ένα pattern θα μπορούσε να απενεργοποιήσει τα design tools κάποιων εσωτερικών του μπλοκ. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πενεργοποιήσει την ε, αλλαγή του μεγεύους του γράμματος υγράς κάποιων μπλοκς. Επίσης, θα μπορούσε να ορίσει κάποια καινούργια, συγκεκριμένα, ε, κάποιες καινούργιες, συγκεκριμένες χρωματικές παλέτες, οι οποίες θα έχουν συγκεκριμένα διαθέσιμα χρώματα και δεν θα έχουν καμία σχέση, δεν θα επηρεάζουν το υπάρχουν φήμοι που χρησιμοποιούμε και θα είναι αποκλειστικά γι' αυτό. Γενικά, θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία επεξεργασίας του περιεχομένου και της επεξεργασίας των pattern. Με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται σαν να επεξεργαζόμαστε μία μονοντότητα. Αν και κάθε pattern αποτελείται από πιθανά αρκετά blocks. Υπάρχουν ήδη κάποια features που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτά. Να χρησιμοποιήσουμε για αυτό το σκοπό για να το πετύχουμε όπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό κλειδώματος μετακίνησης των blocks και επίσης μπορούμε να εκθέσουμε κάποιες UI ρυθμίσεις των εσωτερικών blocks στην ενότητα πάνω, στο pattern. Φυσικά δεν θα εκθέσουμε όλες τις εσωτερικές λεπτομέρειες των block και θα υπάρχει ο τρόπος να μπορούμε να τροποποιήσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες άμα χρειάζεται στα εσωτερικά blocks. Έχοντας λοιπόν... Έχοντας, λοιπόν πιο αυστηρές βομές που μπορούμε να επεξεργαστούμε αλλά όχι να τοποθετήσουμε, μας γίνεται πλέον πιο ξεκάθαρο και πιο εύκολο το να μεταμορφώσουμε patterns σε άλλες παραλλαγές από patterns, διατηρώντας πάντα το ίδιο περιεχόμενο, το υπάρχον περιεχόμενο. Οι παραλλαγές των patterns αυτές θα μπορούσε να ήταν ε, να έχουν κάποιες απλές ανατοποθετήσεις blogs, να κάνουν χρήση διαφορετικά layouts από blogs, να έχουν στυλιστικές αλλαγές και φυσικά θα μπορούσε να είναι ένα συνδυασμό όλων αυτών. Τα patterns γενικά είναι ένα μεγάλο σημείο ενδιαφέροντος στην κοινότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά ίσχυους, πολλές συζητήσεις, πάρα πολλές και θα τα δούμε πάρα, ε, πάρα πολλά πράγματα να αλλάζουν και να προσπαθούν να βελτιώσουν στην ουσία την επεξεργασία και τη δημιουργία περιεχομένου. Κλείνοντας, θέλω πολύ απλά να σας δείξω ένα μικρό demo video πάλι. Δημιου... Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε με patterns ένα πολύ απλό single page site, το οποίο θα είναι μια, σαν ένα profile page, δηλαδή για εμάς, αλλά πιο ολοκληρωμένο, όχι σαν την προηγούμενη σελίδα που είδαμε. Ξεκινάω βάζοντας το προηγούμενο pattern που, που χρησιμοποιήσαμε, το οποίο θα χρειαστούμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες για εμάς. Οπότε με την ίδια διαδικασία, βάζουμε λίγα λόγια για εμάς, το όνομα και τη φωτογραφία. Σε μια τέτοια απλή σελίδα, ολοκληρωμένη, θα ήταν καλό να είχαμε, φαντάζομαι, μια λίστα από τα τελευταία έργα μας. Οπότε θα χρειαστούμε ένα τίτλο για αυτό. Και στη συνέχεια μπορούμε να πάρουμε γενικά έμπνευση όταν φτιάχνουμε το περιεχόμενό μας από τα pattern. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα έψαχνα για κάποιο divider τώρα, για να ξεχωρίσω να το κάνω λίγο πιο όμορφο. Και αυτό που θέλω να δείξω τώρα στο βίντεο είναι ότι μπορεί να πάρουμε ένα pattern, αλλά να μην μας κάνει ακριβώς. Οπότε, στο τέλος είναι απλά blocks τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε. Οπότε εγώ βάζοντα το pattern, το θέλω λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικό, το θέλω λίγο μικρότερο, το κετράρω. Μετά θα πάω να αλλάξω λίγο το padding που θέλω να έχει λίγο περισσότερο αέρα από το header. Το επόμενο βασικό στοιχείο που πρέπει να βάλω είπαμε είναι η λίστα με τα τελευταία μου έργα. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω το query loop. Το query loop, όπως σα ανέφερα πριν, χρησιμοποιεί semantic patterns. Οπότε υπάρχει αυτή η λύση. Οπότε με το πάνω του εισάγου μα δείχνει κάποια έτοιμα patterns που υπάρχουν και έχουν συσχετιστεί με το block και μπορώ να διαλέξω όποιο θέλω, οπότε με ένα κλικ είναι έτοιμο. Στο συγκεκριμένο pattern είχε την σελιβοποίηση, την οποία δεν τη χρειάζομαι εγώ σε αυτή την περίπτωση και πολύ απλά τη διαγράφω. Το επόμενο κομμάτι είναι ότι μερικές φορές φτιάχνουμε κάτι, αλλά χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω έμπνευση. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, απλά πήγα στο Patterns για να δω αν κάτι θα ταιριαζε για να βάλω σε ένα single page. Οπότε ένα subscribe section μικρό, ακούγεται μια χαρά, οπότε το έβαλα, το βρήκα. Βάζω το τίτλο μου και το τελευταίο κομμάτι που θα έλειπε θα ήταν ένα footer για να κλείσει το single page site. Για το footer χρειάζομαι ένα template part, ένα footer, το οποίο χρησιμοποιεί και αυτό κατά τη διαδικασία της εισαγωγή του semantic patterns, τα οποία έχουν συσχετιστεί. Και όπως βλέπουμε, μπορείτε, τα patterns που προτείνονται είναι συγκεκριμένα κιόλα για το variation του template part, το footer. Οπότε, χωρίς να σκεφτώ καθόλου, έχω πάρα πολλές προτάσεις. Επιλέγω ένα. Το προσαρμόζω, άμα χρειάζεται, σύμφωνα με τις ανάγκες μου. Και είναι έτοιμο. Οπότε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, να χρησιμο... φτιάξουμε κάτι απλό βέβαια, αλλά σίγουρα πιο εντυπωσιακό, κάτι γρήγορα, μία απλή σελίδα. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις για τον Νίκο από τους δίσπιστους του Gutenberg, κάτι που να πρέπει να βάλει στο ναι. επόμενο. Έχετε μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ε, πολύ καλή ομιλία. Ε, ευχαριστούμε. Ε, ήθελα να ρωτήσω το styling. Ε, αυτό γίνεται in line όσα patterns γράφονται, ε, το CSS που έχει το pattern. Ε, μπαίνει σε line styling. Ε, πώς μπορείς να το πειράξει αν θες, γιατί σίγουρα... θα πάρεις ένα pattern και μετά ο πελάτη θα θέλει κάτι διαφορετικό. Ή ο designer δεν θέλει έτσι να είναι, θέλει να είναι αρκετά διαφορετικό. Πώς ναι. μπορείς να το πειράξεις. Ε, αρχικά, όπως είπαμε... Ευχαριστώ για την ερώτηση πρώτα. Αρχικά, αυτό που είπαμε για να δημιουργήσουμε ένα pattern... το δημιουργούμε στο block editor. Προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να αποφεύγουμε τα inline styles για ευνόητου λόγου και νομίζω ότι σε ένα pattern ίσω και να μην πολυτεριάζουν κάποιε φορέ πολύ συγκεκριμένα inline styles. Αλλά αυτό ίσω είναι και υποκειμενικό. Οπότε, κατά κύριο λόγο, αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα pattern στο block editor. Απλά παίρνουμε το περιεχόμενο. Άμα θέλουμε κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές, είναι πώς θα το δημιουργήσαμε στον editor. Δεν θα μπορούσαμε ή θα έπρεπε... Τό συγγνώμη, μισό λεπτά να το επεξεργάσω λίγο καλύτερα. Ε... Ναι, δε... Φαντάζομαι ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα να το βάλουμε, δεν θα ήταν προτινόμενο. Συνήθω τα patterns, επειδή όταν τα φτιάχνουμε θέλουμε να, να παίζουν σε διαφορετικέ εκδόσει από WordPress κλπ. Και, λοιπά και από το Gutenberg, συνήθω παίρνουμε τι είναι διαθέσιμο στο. τι να φτιάξουμε μέσω των editor. Αν μπορεί να πειράξει κάτι μέσω ε, του code editor και να φαίνεται κανονικά στο, στο Gutenberg μετά, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Όχι, όχι, όχι. Ό,τι είναι στο markup. Τίποτα άλλο. Αλλά συνήθω τα patterns μπορούν μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάποια core presets. Δηλαδή να έχει κάποιο primary. Και, και background primary, το οποίο είναι ένα core preset. Οπότε είναι διαθέσιμο παντού. Σε όλα. Δηλαδή γενικά ο στόχο αυτό είναι το pattern. Να μην χρησιμοποιούμε πολύ. Ε, όχι, όχι. Άφουσα, λέω, μια χαρά θα ήταν τα inline styles. Θα παίζουν μια χαρά. Απλά. Ναι. Ναι, 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 δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη τώρα, κόλλησα λίγο γιατί κατά κύριο λόγο αυτή είναι λίγο το, η, η δημιουργία του design. Οπότε, εγώ όταν παίζω και φτιάχνω patterns, κατά κύριο λόγο χρησιμοποιώ τα settings που έχουμε με χρώματα, με διάφορα. Δηλαδή, είναι αρκετά custom, αλλά αυτά τελικά καταλήγουν inline styles. Όταν βάζει ένα custom background χρώμα στο markup είναι inline, οπότε και τα υπόλοιπα θα είναι inline. Θα είναι μια χαρά. <laughs> 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 Άλλη ερώτηση για τον Νίκο. <laughs> Προτάσεις για τις επόμενες εκδόσεις του Gutenberg, ίσως. <laughs> Θέλω να κάνω, ε, έτσι προσπαθώ να δω εδώ και καιρό τη μεγάλη εικόνα, αλλά και πολύ ωραία έτσι. Έδειξε κάποια πράγματα για τα patterns. Το θέμα είναι, μήπω σε μερικά χρόνια θα οδηγηθούμε σε πλήρη κατάργηση των themes, μήπως θα, ή μήπω έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο με τα themes και να αφήσουμε τα patterns στην άκρη. Δηλαδή, είναι, ξεχωριστά, είναι τελείως ξεχωριστά κομμάτια. Ε, το θέμα είναι ότι η δημιουργία περιεχομένου πολλέ φορέ οδηγεί από δύο δρόμου. Είτε θα βρει το pattern και θα πει, Α, ωραία, έχω αυτά τα πραγματάκια να τα βάλω εδώ το οποίο για μένα δεν είναι απόλυτα σωστό, γιατί σε οδηγεί το design στο να βάλει το κείμενό σου, είτε θα συμβεί το αντίθετο από αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι σε ποιο σημείο επιμένουμε στα theme. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση, πρέπει να ζητήσουμε τρόπους ας πούμε, να κάνουμε general, να βάλουμε όλες τις γραμματοσυρές, ας πούμε θες μια κοινή γραμματοσυρά και ψάχνεις 50 διαφορετικά αρχεία για να το στήσεις. Δεν ξέρω, ίσως είναι Δηλαδή, έχει αρχίσει λίγο να με μπερδεύει το πράγμα και όσο πάει, νομίζω μπερδεύει περισσότερο. Δεν ξέρω, σε ξεδιαλύνεται. Εσεί τι πιστεύετε σε αυτό. Ε, εγώ νομίζω ότι απλά είναι ένα συνδυασμό. Δεν είναι δύο εντελώ και χωρί τα πράγματα. Μπορεί να γίνει δύο, δύο εντελώ και χωρί τα πράγματα όπω τα έδειξα στο πλαίσιο του demo, που πήγα στο Pattern Directory να βάλουν About Page. Αλλά η διαδικασία που πιστεύω ότι θα είναι το μέλλον και ότι εκεί κινούνται τα πράγματα είναι ότι θα είναι ένα συνδυασμό, δηλαδή ένα theme θα χρησιμοποιεί πολλά patterns. Οπότε θα έχει κάποια templates, αλλά απλά θα τα κάνει expose, θα τα εκθέτει σαν patterns για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα σε αυτό, τα οποία θα, είναι, θα έχουν παρόμοια styles. Τι σημαίνει αυτό, ήδη μπορούμε να, ε, να φτιάξουμε patterns τα οποία είναι ολόκληρε σελίδε. Και θα χρειαστούμε, α έχουμε ένα block theme, να φτιάξουμε και εξτρά σελίδε. Έκτο άμα το Theme έχει όλε τι διαθέσιμε σελίδε που μπορεί να έχει. Έτσι. Αλλά συνήθω δεν τι έχει. Οπότε, όταν πάμε να φτιάξουμε μια καινούργια σελίδα, για παράδειγμα στο Demo, πήγα να φτιάξουμε ένα front page, το οποίο είναι. Είχα σαν ενεργό το 2022 Theme, το οποίο έχει διαθέσιμα templates, αλλά δεν έχει το front page. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, εγώ κα... δεν θα χρησιμοποιούσα τυχαία patterns. Συνήθω θα πήγαινα στα patterns του Theme. Οπότε δένονται μαζί. Υπάρχει η επιλογή να κάνει κάποιο αυτό που έκανα εγώ, που δεν νομίζω ότι θα το έκανε τόσο έτσι στην τύχη. Πάω για design, ήταν πιο πολύ για τον demo. Αλλά υπάρχει επιλογή. Και μερικέ φορέ κάποια sections φυσικά θα τα βρούμε και θα κουμπώσουν πολύ ωραία και σε υπάρχοντα themes. Αλλά πιστεύω ότι είναι μαζί, ότι κάποιο που χρησιμοποιεί ένα theme, τα themes πλέον ότι θα έχουν πολλά patterns, θα υπάρχουν πολλά πολλέ διαφορετικέ κατηγορίε, είτε πιο απλά, είτε ενότητε, είτε ολόκληρε σελίδε. Και ο χρήστη ή ο δημιουργό, ο διαχειριστή τη σελίδα τη εκάστοτε θα χρησιμοποιεί αυτά. Οπότε θα γίνεται χρήση, σημαντικά και τα patterns, πιο εύκολη όλη αυτή η χρήση, αλλά και μέσω των themes. Οπότε θα απαιτούνται και τα δύο στην πορεία, ας πούμε, δεν πάμε για κατάργηση themes, δηλαδή και να λειτουργήσουμε από κάποιο Όχι, όχι. Πάτες, Φυσικά σε ολοκληρωμένη σε Φυσικά όχι και δεν απαιτείται τίποτα. Απαιτείται το θύμα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι και αυτό θα μείνει. Αλλά είναι ένα τρόπο, όπω το βλέπουμε η κοινότητα, πολύ και εγώ προσωπικά, ότι μπορεί να, βελτιώσει πάρα πολύ την, την επεξεργασία και τη δημιουργία περιεχομένου. Οπότε πιστεύω και λόγω των νέων πραγμάτων που θα γίνουν, που αποσκοπούν τη βελτιώση τη εμπειρία αυτή, ότι θα χρησιμοποιούνται πολύ και τα δύο. Αλλά θα μπορούσε ένα θύμα να παραμείνει πιο opinionated, με μόνο templates και να μην χρησιμοποιεί ναι, ιδιαίτερα παραδείγματα. Στην πορεία και αυτά απλοποιούνται πάρα πολύ. Δηλαδή, παλιά βλέπαμε πολλέ δαμέ κώδικα στα θύματα. Τώρα σιγά σιγά όσο πάνε, είναι απλά για να υπάρχουν στο WordPress. Ναι, είναι no code. Δηλαδή, το demo που σα έδειξα μπορεί να ήταν πολύ απλό, αλλά μέσα σε 3-4 λεπτά μπορεί να φτιάξει κάποιο πολύ απλό profile page. Ήθελες κώδικα πριν εγκυνότανε. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση βλέπω πίσω. Θα είναι και η τελευταία. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σα. Δεν έχω πολύ εμπειρία από Gutenberg. Είχα δοκιμάσει να φτιάξω κάποια blogs με κώδικα. Εγώ καταλαβαίνω ότι στα patterns που έχετε παρουσιάσει Σίγουρα θα ήταν ε, καλή αντιμετώπιση να είχαμε patterns με CSS libraries oriented. Δηλαδή, αυτό το site χρησιμοποιεί bootstrap. Έχουμε αυτά τα patterns που θα ταιριάξουν στα bootstrap. Γιατί λέω αυτό. Το pattern έχει το HTML, το markup, έχει το CSS και το JS, σωστά. Πες ότι θέλουμε να βάλουμε και κάποια animation μετά, να βάλουμε ένα κάτι. Έτσι ώστε να το πάρουμε και να κουμπώσει παντού. Ναι. Άρα σκέφτομαι ότι τα pattern ε, θα πρέπει να είναι σίγουρα από κα... Από τα main CSS, για να μην φορτώνεις και bootstrap και grid και διάφορα άλλα, ή να το κάνει με flex, να το κάνει core. Δεν είμαι σίγουρο. Το Gutenberg ε, έχει τα δικά του styles, σωστά. Στην ουσία είναι τα, τα core styles. Τα core styles. Δεν Οπότε, τα ό, good, τα core όλη η δουλειά γίνεται με τα core styles. Τα, mm. Από τα blocks φτιάχνει τα patterns, τα save και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει παντού. Mm. Όπω mm. κάνουν και τα θέματα, τα builders μέχρι τώρα. Mm -hmm. Αυτό, στην πρώτη ερώτηση που είπε. Ένα κύριο, ε, ουσιαστικά εννοούσε πώ μπορώ να πειράξω εύκολα αυτό το pattern. ή αν έχω μια βιβλιοθήκη με PHP και CSS και JS, πώς μπορώ να τα εισάγω μέσα. Να τα χαρακτηρίσω σαν bootstrap και να παίξουν παντού. Γιατί τα pattern πρέπει να είναι ε, όχι για ένα θέμα. Πρέπει να είναι για πολλά θέματα. Σε μια κατηγορία όμω θέματα. Έχει αυτή τη JS, έχει αυτή το CSS. Αν είναι μόνο με Gutenberg ε, CSS ή με core, mm -hmm. flex, grid, να τα γράφεις, ε, σίγουρα θα μπορούν να παίξουν παντού αυτά τα pattern. Σωστά. Κάπω έτσι είναι η εικόνα. Ναι, αν κατάλαβα καλά, ναι, θα απαντήσω και μετά. Ε, Έχετε κάποιο άλλο σκέλος στην ερώτηση. Το, το σκέλος της ερώτηση είναι πώς μπορώ να εισάγω τα δικά μου component στο Gutenberg πολύ εύκολα, σαν pattern, πολύ mm -hmm. εύκολα. Δεν είμαι από την αρχή της ομιλίας σας, μπορεί να το αναφέρατε. Θα το δω και στην documentation αν υπάρχει, είμαι, mm -hmm. ε, και πώ θα μπορούσα να επεξεργαστώ τα είδη υπάρχουν για να τα βάλω σε δικό μου project. Αυτό. Ωραία. Άμα υπάρχει documentation, πείτε το. Υπάρχει Ε, όχι, νομίζω ακουμπάει διάφορα κομμάτια. Αρχικά, ένα βασικό στόχο των patrons όπω υπάρχουν τώρα είναι να είναι διαθέσιμα σε όλου, όπω είναι το pattern directory και τα κτλ. Δηλαδή, κάνοντα μια αντιγραφή και επικόλυση να παίζει. <coughs> Τι σημαίνει αυτό, Αυτό δεν μπορεί να κουμπώσει εύκολα και προσωπικά ίσω δεν θα έπρεπε κιόλα με τα άπειρα framework που υπάρχουν. Δεν μπορεί να κουμπώσει κάποια styles, ας πούμε, μέσω bootstrap κτλ. Γιατί αυτό προποθέτει ο άλλο να έχει το bootstrap εκεί. Δεν μπορεί να το, να το κάνει. Είπαμε τα patterns είναι απλά markup, είναι blocks. Τίποτα. Οπότε δεν μπορεί να, να κουμπώσει ε, dependencies και αυτά και δεν θα έπρεπε κιόλα για το σκοπό που πάνε να εξυπηρετήσουν. Οπότε το ένα κομμάτι είναι αυτό. Έμεσα όμω, λόγω επειδή είναι το core του WordPress, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα presets του core, τα οποία τα, κάνουν, τα presets του core τα κάνουν χρήση και πάρα πολλά themes. Οπότε στην ουσία μπορεί να, να γίνει override από το theme αυτό το πράγμα. Οπότε δεν έχεις για όλα τα frameworks, αλλά μπορείς να έχεις κάτι να παίζει πιο όμορφα με τα presets του theme. Ε, από εκεί και πέρα, για να ε, ε, αλλάξεις μια, ένα pattern, να το επεξεργασείς, όπως είπαμε, ε, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, μπορείς... Στο τέλος είναι απλά blocks, οπότε απλά μετά πας και επεξεργάζεις τα blocks. Άμα η ερώτηση ήταν πώς μπορώ να επεξεργασώ το pattern και να το κάνω register αλλού, βάζω το pattern, Κάνω τι αλλαγέ που θέλω, όπω επειδή είναι blocks ή οτιδήποτε, παίρνω αυτό το markup το καινούριο μετά. Και είναι έτοιμο. Και το χρησιμοποιώ εγώ μετά, κάνω καταχώρηση με ένα νέο markup. Ε, και νομίζω ότι είχε κι άλλο ένα σκέλο η ερώτηση. Ε, yeah. ότι. Όχι. Με καλύψατε, γιατί αφού είναι και το markup, μπορεί να παίξει σε όλα τα θέματα. Αν είναι με, το, με τα core styles, φτιαγμένο και να παντού. Okay. Πάντω, γενικά αυτό που είπαμε με μπούσα και τέτοιο, γιατί αναφέρθηκε και PHP κώδικα κτλ., είναι διαφορετικό πράγμα. Ναι, από τη μεριά σου του προγραμματιστή. Μπορούμε να έχουμε PHP σε ένα pattern. Έτσι μπορούμε να βάλουμε και αυτό και μάλιστα είναι αναγκαίο κυρίω άμα χρησιμοποιούμε images. Τώρα αυτά είναι στο documentation κτλ. Θα το δούμε, θα το διαβάσουμε. Ε... 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 αλλά δεν είναι σωστό και δεν μπορούμε κιόλα να έχουμε dependency σε ένα pattern έτσι, από κώδικα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έχεις δουλειά έξω από τι βλέπω. Να πείσεις αρκετούς. Ευχαριστώ πολύ.